Συναυλία με τίτλο «Είδωρ Ειρηνής» θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του αρχαίου υδραγωγείου της Μόριας αύριο Τετάρτη 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Η βραδιά είναι αφαιρωμένη στη μνήμη της σπουδαίας αρχαιολόγου Αγλαΐας Αρχοντίδου. Η Αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνέλη και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μόριας Μαριάνθη Μακρή μίλησαν στον Αιώλο για την εκδήλωση. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το τρίτο ανθρώπων τέχνη, Ειρήνης Φάρη, η φετινή θεματική, αύριο σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μόριας συνδιοργανώνουμε και σας προσκαλούμε σε μια μοναδική εκδήλωση, γιατί πάντα οι εκδηλώσεις στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο είναι μοναδικές, στη Μόρια. Ειρήνης Είδωρ, μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ Ειρήνης Φάρη, Ειρήνης Είδωρ. Αύριο νομίζω ότι θα ξεδιψάσουμε από μία παράσταση η οποία θα είναι για άλλη μια φορά μοναδική. Όπως ξέρει μοναδικά να οργανώνει η Μαριάνθη Μακρή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και προσπαθούμε και εμείς. Και ως Περιφερειακή Αρχή αυτή την εκδήλωση, αυτή τη συνδιοργάνωση την έχουμε αφιερώσει στη μνήμη μιας σπουδαίας γυναίκας, μιας ανεπανάληπτης προσωπικότητας στο χώρο του πολιτισμού, της αρχαιολογίας και του πνεύματος γενικότερα, της Αγλαΐας της Αρχοντίδου. Η Αγλαΐα η Αρχοντίδου δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πολλά πράγματα. Είναι γνωστή, έχει κατοικήσει στην καρδιά όλων των ανθρώπων του νησιού μας, αλλά και πέρα από εκεί, ακριβώς γιατί η προσφορά της ήταν μια προσφορά ανεπανάληπτη και μοναδική. Αύριο στις 8 η ώρα θα σας περιμένουμε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να προσκαλέσω εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου να έρθετε και να παρακολουθήσετε αυτή την ωραία συναυλία Είδωρ Ειρήνης, που όπως είπε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, την αφιερώνουμε στην εμβληματική αρχαιολόγο κυρία Αρχοντίδου. Μένοντας πιστή στο όραμά της ότι η Μόρια, παρά τις κοινωνικο-οικονομικές αντιξοότητες, συνεχίζει να παράγει πολιτισμό και να μένει αγέροχη, όπως ακριβώς και οι καμάρες.